φωνίζει ο πατέρας του εξάχρονου Σαέφ, του αγοριού που πέθανε εν πλόγια την Κύπρο και οι γονείς του μετέφεραν τη σωρό του σε ένα κατάμεστο σαπιουκάραβο πριν αναγκαστούν να την ρίξουν στη θάλασσα για να μην μεταδοθούν μολυσματικές ασθένειες. Έχει χαρακτηριστεί και ο Αϊλάντης Κύπρου σε μια υπόθεση που συντάραξε την κοινή γνώμη. Το ταξίδι προς τη σωτηρία που εξελίχθηκε σε τραγωδία περιγράφει στον πολίτη ο πατέρας του Σαέφ, Φουάτ Αλ Αχμαντ. Μιλώντας στην εφημερίδα για το απίστευτο δράμα που βίωσε η οικογένειά του, αποκάλυψε ότι συμφώνησε με τους διακινητές στη Συρία να πληρώσει για το ταξίδι 7.000 δολάρια όταν φτάσουν όλοι με ασφάλεια στην Κύπρο. Τα όνειρα όμως γκρεμίστηκαν μεσοπέλαγα όταν το παιδί πέθανε εξαιτίας της έλλειψης τροφής και νερού. Περάσαμε αρκετές μέρες στη θάλασσα. Δεν είχαμε τίποτα, ούτε νερό ούτε φαγητό. Είχαμε μόνο 10 λίτρα νερού, το οποίο τέλειωσε νωρίς. Το ταξίδι προς την Κύπρο διήρκησε σύμφωνα με τον πατέρα 11 ημέρες και το παιδί πέθανε την 7η μέρα από την αναχώρηση. Η ιστορία αρχίζει να γίνεται ανατριχιαστική καθώς ο πατέρας περιγράφει τους λόγους για τους οποίους αποφάσισαν να ρίξουν το νεκρό παιδί στη θάλασσα και δεν περίμεναν να πιάσουν στεριά για να κυδευθεί. Είχε πεθάνει 2 με 3 ημέρες προηγουμένως και η σωρός του άρχισε να μυρίζει. Ήταν πολύ δύσκολο να συνεχίσουμε το ταξίδι με το παιδί στη βάρκα. Έτσι αποφασίσαμε να το θάψουμε στη θάλασσα. Στην βάρκα βρίσκονταν συνολικά 34 άτομα, από τα οποία εξακολουθούν να αγνοούνται τα 3 που έπεσαν στη θάλασσα για να φέρουν βοήθεια, διότι σύμφωνα με τον πατέρα του εξάχρονου, νόμιζαν ότι η Κύπρος βρίσκεται κοντά. Την 11η μέρα μας εντόπισε ένα ιταλικό πλοίο, το οποίο κάλεσε τις κυπριακές αρχές που μας εντόπισαν και μας έσωσαν. Η βάρκα στην οποία επέβαιναν οι μετανάστες εντοπίστηκε από τις κυπριακές αρχές στις 29 Φεβρουαρίου, 58 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Λάρνακας. Για την υπόθεση συνελήφθη πρόσωπο ηλικίας 22 ετών ως πολεοϊκός της βάρκας, με την αστυνομία να στέλνει το φάκελο της υπόθεσης στην νομική υπηρεσία για οδηγίες.